που δεν νομίζω, να εξασθένισαν τα δομικά στοιχεία που δεν νομίζω και σιγά σιγά έτσι να κατέρευσε, αλλά αυτό είναι το ερμηνεύσιμο. Ακούστε λοιπόν το τελευταίο τηλεγράφημα, η Μαρία δεν το κυνηγείται μπροστά από τον υπολογιστή, βλέπετε και την εικόνα, την έχουν μεγεθύνει συνάδελφοι στο κοντρόλ. Είναι αυτό που μεταδίδουν ως κατάρρευση, γι' αυτό και το επισημαίνει ο κύκλος δεν είναι από εμάς. Είναι από το Sky News ή από το. Από το Sky News, ναι. Το Sky News που δείχνει το επίμαχο σημείο. Λοιπόν, διαβάζω επιλέξει το τηλεγράφημα που πήραμε τώρα. Έκρηξη σημειώθηκε στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα νούμερο 1. Οι καπνοί έγιναν στην εξόδου από τι εγκαταστάσει, οι οποίε είχαν πληγεί από το χθεσινό σεισμό. Το μεταδίδει ένα Ιαπωνέζικο πρακτορείο, το πρακτορείο Τζίτζι, όπω λέει κάτι. Παράλληλα, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε πως πολλοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις και πρόβαλε εικόνες με καπνού. Σύμφωνα με το δίκτυο που επικαλούνται οι πολιτικές πηγές, η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα περί τις 16 τοπική ώρα, είναι γύρω σε 9 ώρα Ελλάδος, πριν 1,5 ώρα. Και η αιτία της παραμένει άγνωστη και εν τούτης πυρηνικός ηδήμων που ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο τόνισε πως ενδέχεται η έκρηξη να έγινε σκόπιμα. Για να. Να εκτονωθεί. Σε εισαγωγικά η λέξη σκόπιμα. Δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο Πετράκη ακόμη στη γραμμή μας.